Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο όλοι γνωρίζουμε από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Που είναι πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία. Σωστά το βάλα. Σωστά. Σωστά το βάλα. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγγίξει όλων μας τις ευαίσθητες χορδές με τα τραγούδια του, με τη μουσική του. Εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Και τώρα θα αγγίξει ακόμη περισσότερο και τις δικές μας, γιατί βοηθάει και τον Ηρακλή στο τμήμα Πόλο. Είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο γνωστός τραγουδιστής και καλλιτέχνης. Κύριε Ζερβουδάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα φίλοι, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Με τιμάτε με τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά μαλώναμε ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι και εγώ λέω ότι είναι αυτό. Τα ανίποτα. Το καλύτερο τραγούδι, παιδιά, δεν το έχω γράψει ακόμα. Καλό. Καλό. Πολύ καλό. Λέγαμε, κύριε Ζερβουδάκη, ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή, η βοήθεια και έκανε αίσθηση η είδηση ότι μπαίνετε μπροστά για να βοηθήσετε το τμήμα Πόλο του Ηρακλή. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση που σκόρπισε με χαρά, νομίζω, όχι μόνο τους Ηρακλειδείς, αλλά γενικότερα αυτούς που αγαπούν τον αθλητισμό. Να σας πω την αλήθεια, και για μένα αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός, με την έννοια ότι εγώ έχω γράψει στο τμήμα τον γιο μου εδώ και κάποιους μήνες. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι. Κάποια στιγμή, μιλώντας με τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εκεί και που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς, αρχικά με τον Παντελή τον Χατζηκυριάκο και τον προπονητή της ομάδας των παιδιών, τον Φώτη τον Κώστα, και ο Σταύρος ο Γκιώκας που είναι έφορος και τρέχει για διάφορα ζητήματα, αντιλήφθηκα ότι υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε την ομάδα και διαφορετικά. Και λέω, ρε παιδιά, σας διαθέτω τη δουλειά μου, ό,τι μπορώ, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτό το τμήμα. Βέβαια, να σας πω έτσι με μεγάλη έτσι συγκίνηση, ότι ο Ηρακλής υπάρχει στην ψυχή μας από τα παιδικά τα μας, από τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ τελείωσα το τρίτο γυμνάσιο. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε δηλαδή στο φυσικό χώρο του Ηρακλέου, ας το πούμε. Έτσι. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είχαμε ένα γυμνασιάρχη, συγχωρέθηκε ο άνθρωπος πια, ο οποίος μας πήγαινε στις προπονήσεις του Ηρακλή επάνω στο Καφτατζόγλιο, και όχι μόνο του ποδοσφαίρου, παρακαλώ, αλλά και του στίβου. Θυμάμαι λοιπόν που βλέπαμε πιτσιρίκια τους αθλητές του Ηρακλή να προσπαθούν, και να παίρνουμε και ένα παράδειγμα, πολλά από τα δικά μας τα παιδιά τότε μπήκανε στο στίβο ειδικά. Mm-hmm. Θυμάμαι πολλά παιδιά. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ενθύμηση, υπάρχει μια αγάπη. Δεν έχω υπάρξει οπαδός κανενός, έτσι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Μόνο από εκτίμηση και από αγάπη βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Και το λέω έτσι από την καρδιά μου αυτό, και θέλω να το νιώσετε κι εσείς αυτό, σε ό,τι με αφορά. Το νιώθουν νομίζω και όλοι οι φίλοι του Ηρακλή και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού, πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι που έχουν και τις ευαισθησίες και την δυναμική, αν θέλετε, και την παρεμβατικότητα στην κοινωνία, είναι πολύ καλό να μπαίνουν μπροστά, να βοηθούν. Και να βοηθούν προσπάθειες οι οποίες είναι κάτι παραπάνω από υγιείς. Έτσι, τώρα είπατε τα ονόματα των ανθρώπων του τμήματος του Πόλο, που θα μου επιτρέψετε το χαρακτηρισμό, εγώ μιλάω για ήρωες, για όσους ασχολούνται με αεραστεχνικά τμήματα. Πραγματικά. Έτσι. Και ξέρετε, δεν θα επιθυμούσα σε καμία των περιπτώσεων η δικιά μου η έλευση, αν το θέλετε, στην οικογένεια, ή αν το θέλετε και αυτή η σχετική επωνυμία που διαθέτω μέσα από την καλλιτεχνική μου ιδιότητα, να σκιάσει και να υπερθεματίσει σε ανθρώπους που δουλεύουν χρόνια από το χώρο και έχουν δώσει την ψυχή τους. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι στρατιώτης δίπλα τους, καταλάβατε, ναι, αυτή ναι. Η πρόθεση. Και πραγματικά θα κάνουμε, πιστεύω θα κάνουμε ωραία πράγματα, και με τη βοήθεια τη δικιά σας, βέβαια, εννοείται. Σίγουρα. Θα κάνουμε ωραία πράγματα. Αυτά τα ωραία πράγματα λίγο πολύ έτσι με το ρεπορτάζ έχουμε μάθει, αλλά είναι καλύτερο να μας πείτε κι εσείς έτσι τις πρώτες βασικές αρχές, τους άξονες στους οποίους θα κινηθείτε για να βοηθήσετε την ομάδα. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω λίγο ότι βρίσκομαι σε ένα κύκλο ηλικιακό τέτοιο που έχει πολλούς Ηρακλειδείς. Εντάξει. Δεν σας λέω και τα χρόνια. Εντάξει. Οπότε ήδη άρχισα τα τηλέφωνα και του λέω, τι έγινε, ρε μεγάλε, πού είσαι, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο γυραιός και τα λοιπά, έτσι. Έχουμε μεγάλη πλάκα, ναι, και μεταξύ μας. Είναι κάτι, σας λέω πραγματικά, είναι πολύ συγκινητικό. Μ' αρέσει πολύ, γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχει κανείς παρά να τρέξει στην ιστορία του Ηρακλέους για να δει πόσο ο Ηρακλής ταυτίζεται με την πόλη μας, με τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, που και εγώ, να σας πω την αλήθεια,
τελευταίο διάστημα μαθαίνω τη πραγματική τους διάσταση και μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη κοινωνία, είτε αφορά τις πολιτικές αρχές, είτε αφορά τις αρχές του πολιτισμού, έτσι, να μένει μακριά από το πρόβλημα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να βγει από το αδιέξοδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που υπάρχει στις μέρες μας. Εμείς από το τμήμα το μικρό τμήμα αυτό του πόλου με τα παιδιά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πραγματικά καλύτερο. Mm-hmm. Να φέρουμε τα παιδιά βασικά κοντά στην προσπάθεια την καινούργια που γίνεται, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό που γίνεται. Και στη συνέχεια να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λιγάκι το τμήμα μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης κάποιων χορηγών. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι έχουμε στο μυαλό μας, επειδή υπάρχει και το Ιβανόφιο, το περίφημο Ιβανόφιο, έχουμε στο μυαλό μας και κάποιες εκδηλώσεις ανευθεία το χρόνο, να το πούμε, για να μην λέω και υπερφύ άλλα πράγματα. Κάτι στα σκαριά για μια συναυλία μαθαίνουμε, κάτι να ναι, βοηθηθεί. Θα το επιχειρήσουμε. Να έρθουμε κι εμείς οι μη Ηρακλήδεις. Λοιπόν. και μιλάμε, κύριε Ζερβουδάκη, για ένα τμήμα, το πόλο του Ηρακλή, που έχει γράψει δική του ιστορία παλιότερα, έτσι. Δηλαδή, με μεγάλη προσφορά, με αθλητές στην Εθνική, με παρουσία στην πρώτη Εθνική, με επιτυχίες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο και ο Ηρακλήδας και ο φίλος του πόλο μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του. Η αλήθεια είναι ότι προχθές που έκαναμε το ραντεβού με τους ανθρώπους του Ηρακλή, έτσι λίγο πιο να τα βάλουμε κάτω που λέει ο λόγος, έτσι ειλικρινά συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί βρέθηκα σε εκείνον τον χώρο που υπάρχει στο Κατσάνιο με τα κύπελα και με τα μετάλλια και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται εδώ, τι παίζει εδώ τώρα. Την τρομακτική τροπεοθήκη, έτσι, ένα δωμάτιο γεμάτο κύπελα. Δεν είναι δωμάτιο ακριβώς. Μια αίθουσα πραγματικά, μια αίθουσα, μια γήπεδο μπάσκετ, καλά το είπατε. Επαναπλάκα, δηλαδή πολύ συγκινητικό όλο το θέμα. Τώρα για άλλα ζητήματα που πιθανόν να ταλανίζουν και τον Ηρακλή, ας πούμε, που την ΠΑΕ και όλοι, δεν έχω έτσι άποψη να σας πω, δεν είμαι τόσο, δεν έχω εντρυφήσει, ας το πούμε, στην ιστορία αυτή. Και ίσως δεν έχει και σημασία από ένα σημείο και μετά. Εγώ βρέθηκα εδώ με το γιο μου, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία και είναι πολύ συγκινητική, είναι πολύ όμορφη και θέλω να κάνω πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μου. Πάντως το άσχημο είναι, κύριε Ζερβουδάκη, στη χώρα μας το πόλο, το χάντμπολ, το βόλεϊ, ωραία αθλήματα, δεν έχουν απήχηση και νομίζω ότι είναι δύσκολο να αποκτήσουν τη θέση που τους αρμόζει. Ξέρετε τι γίνεται, δεν έχουν απήχηση, διότι είναι αυτό τώρα το ζήτημα που λένε, τώρα έγινε πρώτα η κότα ή το αυγό. Ουσιαστικά δεν προβάλλονται όπως πρέπει. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν προβάλλονται όπως πρέπει, γιατί το πόλο, η αλήθεια είναι ότι είναι συναρπαστικότατο σαν άθλημα, είναι εκπληκτικό άθλημα. Ταιριάζει πάρα πολύ στο ταπεραμέντο του κόσμου μας. Ναι, βέβαια. Και έχει φέρει μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα. Είναι το μόνο άθλημα που είναι συνεπές στο ραντεβού του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Εθνική Πόλο. Και τα κορίτσια και τα αγόρια, μετάλλια, παγκόσμια, κύπελα. Βέβαια, σε επίπεδο συλλόγων υπάρχουν. Και τα τελευταία χρόνια είναι Ολυμπιακός. Και υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα. Η Γλυφάδα παλαιότερα, ο ΠΑΟΚ. Και αυτός δραστηριότητα. Εντάξει, εγώ αντιλήφθηκα και τα άλλα τμήματα των άλλων ομάδων, ας πούμε, που υπάρχει μια πληθώρα παιδιών και γίνεται μια προσπάθεια αντίστοιχα και εκεί. Εξαιρετική. Ναι, και στον Άρη τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στην Α2. Εννοεί ο κ. Ζερουδάκη τα τμήματα και στον Ηρακλή που υπάρχουν πολλά παιδιά, κ. Ζερουδάκη, έτσι και σε όλους τους συλλόγους. Δηλαδή, βέβαια, μπορεί να λέμε όλοι ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά γίνεται χαμός. Ναι, στο στίβο, στην κολύμβη, το θέμα είναι όμως, υπάρχουν οι χώροι άθλησης, γιατί μιλάμε τώρα για πισίνα, δεν είναι να κάνεις οπουδήποτε, έτσι, να κάνεις στο σπίτι σου. Είναι πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο και έχει λίγο, ας πούμε, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ το έχουν λύσει με τα δικά τους εντός εισαγωγικών κολυμβητήρια. Ναι. Ο Άρης είναι στο γήπεδό του. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο της Τούμπας. Παρεπτόντως, τα παιδιά του Ηρακλή πού αθλούνται? Στο εθνικό. Στο εθνικό κολυμβητήριο. Στο εθνικό κολυμβητήριο, που πραγματικά δηλαδή είναι ένα μελίσι κάθε βράδυ, είναι απόλαυση. Ναι, πραγματικά. Δεν έχει παραραθεί κάποιος να πιει ένα καφέ, που λέει ο λόγος, στο κηλικείο εκεί του κολυμβητήριου. Έτσι. Έχει θέρμανση, γιατί κατά καιρούς τα κολυμβητήριά μας δεν έχουν και θέρμανση στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και αυτά τα ζητήματα. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, η αλήθεια είναι. Και έχουμε δει και κόσμο να προσπαθεί επ' αυτών. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να μένει μακριά, έτσι, από αυτά τα ζητήματα, σαν κοινωνία εννοώ, καταλάβατε. Βέβαια. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια, έστω και λίγα πράγματα, για να έχουν λίγο μια καλύτερη τύχη όλες αυτές οι προσπάθειες που αξίζει τον κόπο, αφορούν τα παιδιά μας. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Καλλιτεχνικά που σας βρίσκουμε, που δραστηριοποιήσετε αυτό το διάστημα? Να σας πω την αλήθεια, μόλις τελείωσα από εμφανίσεις κάτω στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ναύπλιο, παίξαμε αυτό το τελευταίο διάστημα, τώρα έχω μια μικρή ανάπαυλα. Και ξεκινάμε στο τέλος του μήνα από την Κομωτινή. 30 του μηνός θα έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Block 33. Στο Block 33, ναι. Α, ωραία.
Συνεχίζουμε μετά για την Κρήτη. Έχουμε πάλι μια Πελοπόννησο, πάλι έχουμε μια διαδρομή έτσι. Δεν σταματάει αυτό, ξέρετε. Δεν σταματάει, ναι. Συνεχή ροή. Το ταξίδι το καλλιτεχνικό έχει και την πραγματική του διάσταση, δηλαδή. Ταξιδεύετε πολύ αρκετά. Υπάρχει κάποιο μέρος στην Ελλάδα απάτητο από εσάς ή τα έχετε γυρίσει όλο το σύνολο? Τα Ζωνιανά. Εντάξει, δεν τα έχω γυρίσει και τόσο λεπτομερώς όλα. Αλλά ότι έχω περάσει από αρκετά σημεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήδη είπατε, πήγατε Κομωτινή, πήγατε δηλαδή τέρμα πάνω δεξιά. Πήγατε Ναύπλιο κάτω, πήγατε Κρήτη, πήγατε Θεσσαλονίκη και πού άλλο. Φαντάζομαι την υπηρετική Ελλάδα, την ξέρετε. Το Σάββατο το απόγευμα στο Ιβανόφιο, κύριε Ζερβουδάκη, θα είστε. Στο Ιβανόφιο είμαστε εμείς, δεν περνάει κανείς, ναι. Το Σάββατο 6 ώρα παίζει η Ηρακλής ΑΕΚ. Θα είναι πολύ καλό να μπορέσετε να έρθετε να δείτε τον αγώνα. Νομίζω είναι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα πάρω και το γιο μου να έρθει. Είστε δοκιμή. Γιατί εντάξει. Και εκείνο το γήπεδο από αναμνήσεις έχω τραγουδήσει εκείνο το γήπεδο κι εγώ. Σε εκδηλώσεις. Δηλαδή είναι όλες αυτές τις γωνίες τόσο οικίες για εμάς τους Θεσσαλονικείς που πραγματικά δηλαδή. Τι να πω τώρα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη να έχει. Καλή δύναμη, πραγματικά. Θα είμαστε στο πλευρό σας, εννοείται. Και για να προβάλλουμε την προσπάθεια. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο και την αγάπη μου που περιέβαλε ο Ηρακλής στην προσπάθεια του γιού μου και την οικογένειά μας, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά το άθλημα. Με τον γιο είστε αντικειμενικός ή είσαι στα κάγκελα? Καταρχήν, τι θέση παίζει? Είναι πολύ φρέσκος ακόμα, δεν είναι. Εντάξει, δείχνει ότι έχει μια καλή πλεύση, να ξεκινήσουμε από εκεί. Άμπραβο, πλεύση. Είναι και δύσκολο άθλημα το πόλο, είναι πολύ δύσκολο. Έχει ξύλο, πολύ. Πολύ επενδυτικό. Έχει πολύ ξύλο, ναι. Έχει και ξύλο και ατοχές. Και ξύλο κάτω από το νερό. Έτσι. Αυτά θα τα μάθει αργότερα, είναι νωρίς ακόμα. Είναι όμως πολύ γενναία, είναι πολύ γενναίο άθλημα. Πολύ γενναίο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζερβουδάκη. Να είστε καλά. Καλή δουλειά να έχετε. Ήταν χαρά μας που σας ακούσαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δημήτρης Ζερβουδάκης.